Η τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως με μαθητές της 6ης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων προκάλεσε την αντίδραση συνδικαλιστών της εκπαίδευσης που μιλούν για προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει την κοινωνία ότι όλα πάνε καλά. Να δείτε αυτήν την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ως μια διαδικασία προσωρινή, θα κρατήσει για λίγο, θα επιστρέψετε στο σχολείο. Σύντομα θέλω να πιστεύω, αλλά να κοιτάξετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη νέα εμπειρία. Για μας ήταν ξεκάθαρη η υποκρισία του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την πρόσβαση προς την κοινωνία μέσα από την σχολική τάξη, μια μέρα που ο κλάδος βρίσκονταν σε απεργιακή κινητοποίηση. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κατήγγειλε την ενέργεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας ως υποκριτική, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι χρησιμοποίησαν τους μαθητές για να πραγματοποιήσουν ένα διαφορετικό διάγγελμα καταστολής προς τους πολίτες. Τα διαγγέλματα μέσω ηλεκτρονικής τάξης δεν κρύβουν την πραγματική κατάσταση των σχολείων. Από την πλευρά μας, κατ' επανάληψη, έχουμε δηλώσει ότι τεχνολογικής φύσεως και όχι μόνο είναι οι αιτίες που μεγάλη μερίδα μαθητών, ακόμα και στο νομό Χανίων, δεν επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να οξύνεται η εκπαιδευτική ανισότητα. 54.000 τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών κάνουν παράλληλα με εσάς αυτή τη στιγμή τηλεκπαίδευση. Όμως αρνήθηκε, ή μάλλον θα ήταν καλύτερα να πούμε ότι απέφυγε, να μας πει πόσοι από τους 700.000 μαθητές δεν είχαν καταφέρει να συνδεθούν. Γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να έχουν στα χέρια τους τεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί αντιμετωπίζουν αδυναμίες σύνδεσης, λόγω κακή σύνδεση με το δίκτυο. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών Χανίων κατήγγειλε με σημερινή της ανακοίνωση ότι οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της τηλεκπαίδευσης. Με μια πρώτη καταγραφή στον ομό που ακόμα συνεχίζεται, σε εύρος 2.642 μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 13,5% δεν έχουν καμία δυνατότητα συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση, ενώ το 27,3% συμμετέχουν μόνο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Τονίζεται δε ότι στις ορεινές και αγροτικές περιοχές η σύνδεση του διαδικτύου αλλά και της κινητής τηλεφωνίας είναι προβληματική, ενώ οι γονείς που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα επιστρέφουν στο σπίτι τους μετά τις 3:30 με αντικειμενική δυσκολία να στηρίξουν τα παιδιά τους.